Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο Φοιτητικός Συλλόγος Χωροταξίας χαιρετίζει το σημερινό συλλαλητήριο των Φοιτητικών Συλλόγων μαζί με τον ΕΣΔΕΠ και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε ενιαία και μαχητικά να στείλουμε μήνυμα αντεπίθεσης για αναβαθμισμένες και δωρεάν σπουδές. Για πτυχία με άξια κόντια στο νέο νομοπλαίσιο, την καταστολή για το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση. Το λέμε και σήμερα από εδώ ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία στα μουλοχτά δεν πέρασε, ούτε πρόκειται να περάσει. Οι φοιτητικοί σύλλογοι μέσα από την άμεση παρέμβασή τους κατάφεραν να εμποδίσουν τη μόνιμη εγκατάσταση των ΟΠΗ στον χώρο του Πανεπιστημίου. Καταδικάζουμε επίσης και σήμερα από εδώ την απαράδεκτη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων και των ΜΑΤ σε φοιτητές και νεολαία σε συναυλία εντός του Αμφιθήτα στα γρασίδια της φιλοσοφικής. Καταδικάζουμε τα απαράδεκτα περιστατικά που οδήγησαν ώστε να υπάρχουν μαρτυρίες κόσμου που κινδύνευσε να αποδοματιστεί στην προσπάθειά του να διαφύγει. Πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό σε συνέχεια δεκάδων προηγούμενων που επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο κλιμάκωση του αυταρχισμού και της καταστολής μέσα στις σχολές μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τις τελευταίες μέρες βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια και το δυνάμωμα της πάλης μας. Αρχικά είδαμε τη γελιοποίηση πραγματικά της κυβέρνησης και του κράτους που για να μπάσει 6 μονάδες όπι χρειάστηκε τη μισή αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης, ακόμη και την Αύρα. Αυτό μας δείχνει έμπρακτα ότι όλες αυτές οι εικόνες δεν έχουν νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των φοιτητών. Τέλος, πιο έντονα από ποτέ, φαίνεται ότι όσο το Πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις ανάγκες των φοιτητών να σπουδάζουν δωρεάν και όπως τους αξίζει το 2022, τόσο θα χρειάζονται την όξυνση της καταστολής. Τόσο θα χρειάζονται τη μισή αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης και όλα τα μέσα καταστολής για να τον πληθυρούν. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και μέσα από τους φοιτητικούς βασιλόγους να συνεχίσουμε να διεκδικούμε σπουδές και ζωή όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες να έχουμε μέχρι την τελική νίκη.